Τα αστέρια τα φορώ γύρω από το λαιμό.
2023 y també torna la cançó Du. Hello there, hello there. Hello, Miss Coco, hello, good evening. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ξαναβρίσκομαι στα τηλεοπτικά δρόμενα μετά από τόσα χρόνια, μετά από μία εποχή και με έναν ευχάριστο παρτενέρ δίπλα μου, τον Derek Leondis. Τον Derek Leondis, κλείνε τον Derek Leondis, συγγνώμη για εσάς που ακόμα δεν εισήλθα, έκανα και τα πρώτα μου λάθη. Δεν πειράζει, το κρατάμε. Κονσέρβα εκπομπή είμαστε, ό,τι κουστάρουμε κάνουμε. Τι είμαστε? Κονσέρβα εκπομπή είμαστε, ό,τι κουστάρουμε κάνουμε. Άμα είμαστε κονσέρβα, αυτό το κάνουμε γιατί ενώ στο live δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, στο live δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Derek, ακούω μου, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι μαζί σου σε αυτό το υπέροχο χώρο που έχουν φτιάξει οι ΖΕΜ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είμαστε τίκα στο 3D εδώ πέρα και τα πάντα, ας πούμε. Είμαστε τίκα στο 3D και γενικότερα μας έχουν προσέξει ιδιαίτερα σε αυτήν την εκπομπή. Μας αγαπάνε. Εδώ είμαστε στην Derek, ακούμε γιατί, να εξηγήσουμε τι είναι το TV Do, που είναι μια δική σου έμπνευση, να πούμε ο τίτλος. Mm-hmm. Είσαι ο πνευματικός μπαμπάς αυτής εδώ πέρα της εκπομπής. Ας γίνω και εγώ μπαμπάς. Ο Λουνός. Τι θα κάνουμε με το δωρή μου σε αυτήν την εκπομπή? Λοιπόν, το TV Do ξεκίνησε το 2007 μέσα από το ίντερνετ και ξεπήρξε τώρα στην τηλεόραση. Ήταν το πρώτο ιντερνετικό κανάλι, το οποίο φτιάχτηκε για να κάνει παρέα στους Έλληνες φοιτητές σε όλο τον κόσμο, παίζοντας ελληνικά βιντεοκλιπ. Αλλά τώρα γνωρίζοντας εσένα, ναι, μου ήρθε η ιδέα να παίξουμε και μερικά ξένα βιντεοκλιπ. Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα πέρα υπάρχει μια τεράστια αντίθεση να πούμε στους φίλους τηλεθεατές και θα το καταλάβουν και στην πορεία. Να πούμε να μην μας κάνουν γιατί αξίζει τον κόπο να μας βλέπετε, ειδικά για αυτήν την αντίθεση. Η αλήθεια είναι ότι με τον Derek έχουμε ένα τεράστιο χάσμα ρεπερτοριακό του τύπου. Ο Derek είναι full εξειδικευμένος στο ξένο ρεπερτόριο, κάτι που δεν το έχω εγώ, ενώ εγώ σε αντίθεση είμαι full εξειδικευμένη στο ελληνικό ρεπερτόριο. Και εδώ είναι και το ωραίο πράγμα της υπόθεσης που γίνεται το πάθημα μεταξύ μας. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα όμως στην πρώτη εκπομπή έχουμε επιλέξει σαν θεματολογία τις TV Personas, όπως σας αποκαλείς και εσύ. Έτσι, έτσι, TV Personas, όπου τις χωρίσανε σιγά σιγά στη μουσική και νομίζω ότι ξεκινήσαμε με την πιο σωστή ντίβα της Ελλάδας. Και το πιο ιδανικό παρτενέρ. Ω, έτσι. Τώρα όμως έχουμε στη σκαλέτα μας, Derek μου, κάτι που θα αφήσω να το πεις εσύ όλο. Είναι Nicole Kidman με Robin Williams, ο αγαπημένος από τους Take That, αυτά τα 5 αγοράκια που σας αρέσαν. Α, τώρα που το είπες το έχω. Δηλαδή, ήταν τα 5 αγοράκια, χωρίστηκε το group. Και μόνο στο Robin εδώ και κάτι χρόνια, μια χαρά. Ο Robin δηλαδή κάνει καριέρα μόνος του. Πολλά χρόνια τώρα. Α, δεν το γνώρισα. Όπως επίσης και εσύ στο επόμενο θέμα δεν γνώρισες ότι η Ελληνίδα γυμνάστρια μοντέλο και τα σχετικά θα πούμε στην πορεία. Μετά από αυτό το βίντεο κλιπ θα πει αυτό που θέλει.
Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Όντως, η επιλογή σου αυτή ήταν τρομερή και σαν concept video clip, αν και αυτό το κατέχεις περισσότερο εσύ. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή της εκδίκησης. Τι θα κάνεις? Ποια γνωστή γυμνάστρια, TV persona, μοντέλο στο παρελθόν, έκανε ντουέτο μαζί με γνωστό ράπερ... Ελληνίδα. Ελληνίδα. Τώρα παίρνω το δικό μου σχέδιο σου. Τώρα παίρνω την εκδίκησή μου. Πες μου αγόρι με τα μπλε μάτια και τα μπλε μαλλιά. Ποια είναι αυτή? Η Πατουλίδου. Η Πατουλίδου. Άλλη επιλογή. Πάρε τη βοήθεια του κοινού. Πάρε κάτι. Να πάρω τη μαμά μου. Πάρε τη μαμά σου. Αλλά νομίζω ότι τη γυναίκα με τόσα που τη έχει φορτώσει αγγλικά και ελληνικά δεν τα κατέχει ούτε και η ίδια. Οκ, okay, λοιπόν τότε λοιπόν, φες μου. Να σε αφήσω τώρα να το απολαύσεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν το έχεις δει καν κάτι που γίνεται και εμένα προς εσένα. Και όταν σου λέω Ντέρεκ μου, δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Μου λες, καλά βρεγώ εγώ, είναι δυνατόν. Τώρα λοιπόν φίλοι τηλεθεατές, ήρθε η στιγμή της εκδίκησης, θα απολαύσουμε εγώ, Μαστρο Κώστα της συνονόματή μου, μαζί με Θηρίο, σε μια επιτυχία που την στιγμάτισε, αν θες, την εγώ, στο τραγούδι, δεν μου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Νομίζω ότι σε εκφράζει αυτό για κάποιους λόγους. Με εκφράζει και το αφιερώνω αποκλειστικά σε μένα. Για πάμε, go! Έχω λεφτά πολλά και μετοχές. Έχω τις ζητήσεις, έχω ό,τι θες. Σπίτια, κάρτες, κινητά, ερωτικά βοηθήματα. Να τώρα παλάκια και όσα θες ακίνητα. Πάντα όλα μωρό μου. Αρκεί να σε έχω επιτέλους στο πλευρό μου. Δίνω τα πάντα για ένα βράδυ. Για ένα φιλί, για ένα σου χάδι. Δεν μου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Πώς το λένε, όλα σου μου φταίνε. Δεν μου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Δεν με ρίχνεις, το καιρό σου χανείς. Βρε παιδί μου και μην ψάχνεσαι μαζί μου. Ό,τι και να μου χαρίσεις δεν μπορείς να με κερδίσεις. Αχ δεν παίρνεις από λόγια, δεν γουστάρω τα λαμόγια. Και τα αστέρια να μου τάξεις δεν μπορείς να μ' αγοράσεις. Έχω ολόκληρο νησί. Έχεις μπαγκαλό στην Ταϊτή. Τι? Έχω τα αγγίγμα του μηδακότερο. Και χωρικό την πούμα. Αμά σε θάχεις, θα έχεις λεφτά. Στα πόδια σου διαμάτια χρυσαφικά. Θα σου έχω καμαγγέλες, παπλερή πυρέτες. Στα πουπουλά να ζει σαν όλες τις κοκέτες. Δεν μου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Πώς το λένε, όλα σου μου φταίνε. Δεν μου κάνεις ό,τι και να κάνεις. Δεν με ρίχνεις, το καιρό σου χανείς. Δίνω τα πάντα για ένα βράδυ, για ένα φιλί, για ένα σου χάδι. Βρε μπάσκετ.